Συνεχίζει να προκαλεί σοκ ο καταιγισμός καταγγελιών για την κυβότητα του κόσμου. Κακοποίηση, σκληρές τιμωρίες και απομόνωση είναι οι σκληρές λέξεις που συνθέτουν το σκηνικό με τις καταγγελίες να βλέπουν το φως της δημοσιότητας η μία μετά την άλλη. Στο Open και στην εκπομπή Τώρα μαζί μίλησε η θεία ενός φιλοξενούμενου στην κυβωτό παιδιού, η οποία μάλιστα είχε καταφύγει και στην εισαγγελία για να μπορέσει να πάρει το παιδί από τη δομή. Ήταν πάρα πολύ τρομαγμένο το παιδί, φοβισμένο και πολύ βρώμικο. Αυτό με έκανε φοβερή εντύπωση. Είχε ψήρες στο κεφάλι του, τα παπούτσια του ήταν μέσα στην βρώμακη κάλτση του, φορούσε ρούχα τα οποία δεν ήταν δικά μας, αυτά που είχαμε αγοράσει το παιδί δώρο και τέτοια. Ήταν ρούχα που δεν ξέρω πού τα βρήκαν, δεν ήταν δικά του. Για την αγωνία τους μίλησαν και γονείς που έχασαν την επιμέλεια των παιδιών τους και έχουν χάσει κάθε επαφή μαζί τους. Κάθε μέρα τηλεφωνώ στη δομή του Βόλου για να μιλήσω με τα παιδιά. Μου λένε πως θα με καλέσουν πίσω και κανείς δεν επικοινωνεί μαζί μου. Έχω να ακούσω χρόνια τη φωνή τους. Οι γονείς εκφράζουν την ανησυχία τους για τις συνθήκες διαβίωσης για όλες τις δομές της Κιβωτού ανά την Ελλάδα, μεταξύ των οποίων και αυτή του Βόλου. Ακούω για το κλουβί στο Δημήνη που βάζανε τιμωρία τα παιδιά και τρέμω μήπως είναι το δικό μου. Αλλά δεν με αφήνουν να πάω, όπως δεν με άφηναν να του μιλάω στο τηλέφωνο. Καμία σέλια δεν υπάρχει σε κανένα παιδί. Θα απαντήσω σε όλα. Θα πέσετε από τα σύννεφα με ό,τι βγει στο φως. Ο καθένας θα αναλάβει τις ευθύνες του. Ο πατήρ Αντώνιος φαίνεται πως περνάει στην αντεπίθεση, προαναγγέλλοντας αποκαλύψεις. Η στάση που έπρεπε να κρατήσει ήταν η στάση της σιωπής. Και όταν είναι έτοιμος, που έπρεπε τώρα να ήταν έτοιμος μετά από όλα αυτά για τα οποία, αυτά που λέγονται, θα έπρεπε να βγει να μιλήσει. Να μιλήσει και να απαντήσει. Το θα εκπλαγείτε, τι λέτε, όλα αυτά δεν ωφελούν. Δεν δείχνουν τίποτα. Δείχνουν έναν άνθρωπο ίσα τρομοκρατημένο. Την ίδια στιγμή η οικονομική αστυνομία συνεχίζει τους ελέγχους για τα οικονομικά της Κιβωτού του κόσμου, προκειμένου να συγκεντρωθούν τυχόν τιμολόγια και παραστατικά που θα βοηθήσουν να πέσει άπλετο φως στην οικονομική δραστηριότητα της Κιβωτού σε βάθος τουλάχιστον πενταετίας. Το θέμα δεν είναι ο τύπος. Όταν μάλιστα αυτές τις δομές τα παιδιά τα στέλνει ο εισαγγελέας. Δεν πάνε μόνα τους. Είναι η ουσία. Ποιος ελέγχει 25 ολόκληρα χρόνια. Ποιος έχει την υποχρέωση. Και ποιος μπορεί να κουνάει το δάχτυλο. Ελεύθερη αφέθηκε και η 32χρονη υπεύθυνη της δομής της Καλαμάτας, η οποία συνελήφθη από τους αστυνομικούς όταν βρέθηκε όπλο στο συρτάρι της, το οποίο δεν ήταν δηλωμένο.